θέλετε αύριο μπορείτε να κάνετε μια πολιτική κίνηση. Αλλά εγώ θεωρώ ότι οτιδήποτε εκτός της Νέας Δημοκρατίας τελικά και διασπά, αν θέλετε, και δεν φέρνει και αποτέλεσμα. Δεν έχει επιβιώσει σχεδόν τίποτα. Είδατε την πορεία που είχε το λαός, είδατε την πορεία την οποία έχουν ανεξάρτητοι Έλληνες. Εγώ θεωρώ ναι. ότι αλλά δεν θα κάνει καλό. Ένα λεπτό. Τον άνθρωπο που είχε συνομιλίες με τον κύριο Κασιδιάρη, τον θέλετε ξανά στη Νέα Δημοκρατία? Δεν είπα αυτό. Καλά. Σας εξηγώ ότι. Δεν με ρωτάτε για το. Λέτε, να είναι ξανά. Όχι, άλλο λέω. Εσείς με ρωτάτε για ένα πολιτικό φορέα που πάει να κάνει. Ναι. Ούτε το φορέα σας απαντάει. Αλλά είπατε ότι αποδείχθηκε ότι εκτός Νέας Δημοκρατίας δύσκολα κάποιος περπατά. Ακριβώς. Και ρωτώ εγώ. Και μιλάω για τον φορέα. Για τον φορέα μιλάω. Άρα να γυρίσει ο ίδιος πίσω. Μα δεν ξέρω. Να τον πάρει ο Σαμαράς πίσω. Ακούστε να δείτε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει στον ορατό ορίζοντα κάτι τέτοιο. Αν και τύπησε και δεν ξέρω καν. Δεν νομίζω ότι είχε διαγραφεί ο κύριος Μπαλτάκος. Έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Έτσι, ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος, για το οποίο λιτζαρίστηκε και σε ένα βαθμό, αλλά το λάθος έκανε ζημιά στην παράταξη. Αυτό είναι σίγουρο. Μάλιστα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο για κάτι τέτοιο. Ο στόχος του, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που λέει και ο ίδιος και το λέει και είναι λογική, είναι να δημιουργήσει ένα φραγμό προς τα δεξιά. Έτσι, να συγκρατήσει ψήφους που να μην πάνε προς την Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, αυτό θα έλεγα ότι δεν είναι ένας σκοπός που είναι μη ευγενής. Έτσι. Το θέμα είναι αν είναι εφικτό. Το θέμα είναι εφικτό. Ναι. Όχι, σας λέω, γιατί το διάβασα. Και εγώ διάβασα την ερμηνεία. Ότι αυτός είναι ο στόχος. Αν είναι αυτός ο στόχος, δεν νομίζω ότι. Και ο Γιώργος τον Κυρίτσα να τον ρωτήσει, θα σας πει ότι αυτό δεν είναι κακό. Δηλαδή, τόσο αν θέλει τη Χρυσή Αυγή, χειρότερη. Δεν νομίζω ότι θέλει κανένας.